Χθες το βράδυ πέρασε από τη Βουλή η τροπολογία του Υπουργού Υγείας που επιτρέπει σε ιδιώτες γιατρούς να χειρουργούν στα δημόσια νοσοκομεία. Κατάταχθηκε σύσσωμη αντιπολίτευση. Η διάταξη αυτή που επιτρέπει την είσοδο των ιδιωτών γιατρών στα δημόσια νοσοκομεία ουσιαστικά συμπληρώνει ένα νομοθετικό έργο που έχει ήδη θεσμοθετήσει τη δυνατότητα των γιατρών του ΕΣΥ να χειρουργούν στον ιδιωτικό τομέα. Έτσι λοιπόν, κύριε Πρόεδρε της ΠΟΕΔΗΝ, κύριε Μιχάλη Γιαννάκο, το μπουρδούκλωμο μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα όχι απλά συνεχίζεται, αλλά εδώ δεν ξέρω τελικά τι ο καθένας από εμάς θα βρίσκει μπροστά του. Καλημέρα σας. Καλημέρα κυρία Δουργιανάκη, καλημέρα και στους ακροατές. Πράγματι, όπως είπατε κι εσείς, παρότι έχουμε το πιο ιδιωτικοποιημένο σύστημα στην Ευρώπη, με 40% ιδιωτικές δαπάνες, αντί να λάβουμε μέτρα στην κατεύθυνση ενίσχυσης του δημόσιου και κοινωνικού χαρακτήρα, εμείς λαμβάνουμε μέτρα ακριβώς στην αντίθετη κατεύθυνση, περαιτέρω ιδιωτικοποίησης του συστήματος. Έχουμε μία σειρά από μέτρα τα οποία πραγματικά ακυρώνουν τις θεμελιώδεις αρχές σύνθεσης του Εθνικού Συστήματος Υγείας, που είναι η δωρεάν περίθαλψη με ισότιμη πρόσβαση. Απογευματινά ιατρία επιπληρωμή, παλαιότερα απογευματινά χειρουργία επιπληρωμή, κατάργηση της πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης των γιατρών, και τώρα έχουμε τη δυνατότητα ιδιωτών γιατρών να έρχονται με τους ασθενείς τους στο σύστημα, στα νοσοκομεία, και να κάνουν ιατρικές πράξεις με τους ασθενείς τους οποίους θα φέρουν από τα ιατρία. Πού είναι λοιπόν η ισότιμη πρόσβαση στο σύστημα, πού είναι η δωρεάν περίθαλψη, με δεδομένο ότι οι πολίτες πληρώνουν μια ζωή φόρος και εισφορές και απαιτούν να έχουν δωρεάν περίθαλψη. Θα υπάρξει η παραοικονομία, θα αυξηθεί, θα υπάρξει προκλητή ζήτηση, και βέβαια είμαστε κι εμείς οι εργαζόμενοι οι οποίοι πραγματικά θα κληθούμε να προσφέρουμε υπηρεσίες οι ιδιώτες που δεν είναι στα καθήκοντά μας. Να σας πω κάτι, εσείς το κοιτάτε από τη δική σας την πλευρά ως εργαζόμενος στον χώρο της υγείας. Εγώ το κοιτάζω από τη δική μου την πλευρά, με αυτό το μπουρδοκλωμά για το τι θα απογίνω, ποιος θα με εξυπηρετεί, αν τελικώς θα με εξυπηρετεί, γιατί θα με εξυπηρετεί, εάν θέλει να με εξυπηρετεί, εάν χρειαστεί να πάω σε ένα νοσοκομείο. Τώρα πρέπει να σταματήσω να λέω τη λέξη δημόσιο νοσοκομείο. Αν είναι να πάω σε ένα νοσοκομείο, αν χρειαστεί εκεί να μεταφερθώ για τον οποιοδήποτε λόγο. Αυτά τα διευκρινίζει αυτή η διάταξη και αυτή η τροπολογία, για να μην χάσω εγώ την άμμο με τη θάλασσα. Κοιτάξτε, όπως είπατε κι εσείς, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο αλαλούμ πια στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, με δεκάδες εργασιακών σχέσεων, όπου με ασθενείς οι οποίοι δεν θα ακολουθούν την πεπατημένη, όπως την ξέρουμε, στην πρόσβαση. Θα μπορούν δηλαδή κάποιοι να εξετάζονται σε ένα ιατρείο, ο γιατρός θα νοικιάζει προσωπικό από το νοσοκομείο και εξοπλισμό και θα έρχεται να χειρουργείται, να κάνει διαγνωστική πράξη, χωρίς να υπολογίζει λίστα, σειρά κτλ. Αυτό δεν είναι το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας οφείλει να αναπτύσσει υπηρεσίες υγείας οι οποίες θα είναι και για επίγοντα περιστατικά, όπως σαφώς έχουν προτεραιότητα, και μετά να αναπτύσσει και υπηρεσίες με τα τακτικά του ιατρία, τις διαγνωστικές εξετάσεις, και μέσα από εκεί να υπάρχει μια ισότιμη αντιμετώπιση των ασθενών. Μάλιστα. Όχι όποιος έχει χρήματα προηγείται, όποιος έχει το δικό του γιατρό προηγείται. Μάλιστα. Τώρα θα σας θέσω ένα ρητορικό ερώτημα. Αν μπορείτε εσείς να το μεταφράσετε, μεταφράστε το. Θα μας βοηθούσε η μετάφραση. Όταν έρχεται ο υπουργός και λέει ο υπουργός και λέει το εξής, ότι εμείς ενισχύουμε το ΕΣΥ έτσι όπως είναι το ΕΣΥ, όπως επίσης και το ΕΚΑΒ, και μάλιστα μέσω ΑΣΕΠ, μιλάει για 1137 θέσεις λοιπού πλην νοσηλευτικού προσωπικού, εκ των οποίων οι 538 αφαιρούν το ΕΚΑΒ και οι 599 στα νοσοκομεία.
όπως ακριβώς είπε, όπως έχουμε ήδη προαναγγείλει, το 2024 θα γίνουν συνολικά 6.500 προσλήψεις στον τομέα της υγείας για την ενίσχυση των νοσοκομείων του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ. Σε αυτό το πλαίσιο υπεγράφει η απόφαση για την έκδοση προκήρυξης από το ΑΣΕΠ για αυτές τις 1.137 θέσεις. Η ενίσχυση του προσωπικού του Εθνικού Συστήματος Υγείας αποτελεί βασική μας προτεραιότητα και γι' αυτό καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια με νέες προσλήψεις και θέσπιση κινήτρων. Προχωράμε με ταχύς ρυθμούς αλλά και με γνώμονα τις πραγματικές ανάγκες του ΕΣΥ για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών και την αντιμετώπιση δυσλειτουργιών σε τμήματα και κλινικές ανά τη χώρα. Θα το μεταφράσετε? Κοιτάξτε, εγώ έχω να παρατηρήσω τα εξής σε όλα αυτά που διαβάσατε. Υπάρχει η πραγματικότητα, την οποία πραγματικότητα θα πρέπει να την επισημαίνουμε και να μας κάνει και σοφότερους και καλύτερος η πραγματικότητα που υπάρχει σήμερα. Τι λέει λοιπόν η πραγματικότητα? Ότι 300 υπάλληλοι κάθε μήνα με στοιχεία του Υπουργείου Εσωτερικών αποχωρούν από το σύστημα χωρίς την αντικαθιστώνται. Η προκήρυξη του 2019 για 4.000 θέσεις δεν ολοκληρώθηκε ακόμη μετά από 5 χρόνια. Άρα η προκήρυξη που βλέπουμε σήμερα θα ολοκληρωθεί το 2030. Αυτή η προκήρυξη που σήμερα ανακοινώνεται, που υπογράφεται από το ΑΣΕΠ. Θα έχουμε νέο προσωπικό με την προκήρυξη αυτή? Όχι. Γιατί συμμετέχει το επικουρικό προσωπικό με το συμβασιούχο προσωπικό με αυξημένη μοριοδότηση και οι συμβασιούχοι θα καταλάβουν θέσεις μονίμων. Και όπου γίνονται προκηρύξεις γιατρών, έχουμε ανακύκλωση των ίδιων των γιατρών. Δηλαδή φεύγει από ένα νοσοκομείο και πάει σε ένα άλλο νοσοκομείο, σε καλύτερη θέση. Άρα είμαστε μία ή άλλη. Τι πρέπει να γίνει? Πρέπει να μονιμοποιηθούν όλοι οι συμβασιούχοι και μετά ναι, καλοδεχούμενες και οι προκηρύξεις, οι οποίες θα είναι νέο προσωπικό και ταυτόχρονα και παρέμβαση στο ΑΣΕΠ να ολοκληρώνονται γρήγορα οι διαδικασίες. Αυτό κρατώ. Αυτό που είπατε πριν από λίγο, ότι πάμε σε ένα νέο διαγωνισμό ο οποίος θα έχει ολοκληρωθεί το 2030 για αυτούς τους 1.137. Ναι, και θα είναι οι ίδιοι υπάλληλοι που ήδη εργάζονται σήμερα που θα πετύχουν. Ναι, τι να πω. Που εργάζονται συμβασιούχοι και θα γίνουν μόνιμοι. Και κάποια νοσοκομεία μπορεί να χάσουν προσωπικό. Για παράδειγμα, βάλτε ένα νοσοκομείο στην Κρήτη. Μπορεί να πάρει 15 νοσηλευτές με την προκήρυξη αυτή, οι 15 επικουρικοί που εργάζονται να γίνουν μόνιμοι και ταυτόχρονα να χάσει και πολλούς άλλους επικουρικούς ή μόνιμους που θα κάνουν αίτηση για άλλα νοσοκομεία της Κρήτης ή της άλλης της χώρας. Και το ισοζύγιο στο τέλος της μέρας μπορεί να είναι αρνητικό μετά την προκήρυξη. Και όχι θετικό. Διότι έχουμε ανθρώπους που είναι 7 και 8 χρόνια σε εργασιακή ανασφάλεια και κάνουν αιτήσεις παντού προκειμένου να πετύχουν και να γίνουν μόνιμοι. Άρα αν ένας από τον Άγιο Νικόλαο πετύχει στο Ηράκλειο, θα έρθει στο Ηράκλειο να δουλέψει μόνιμος. Κύριε Γιαννάκο, πραγματικά τα πράγματα μας ξεπερνάμε πολλές φορές. Δεν έχουμε πώς να τα πούμε και πώς να τα σχολιάσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας.